Παναθηναϊκός, οπότε έχουμε ακόμη ώρες για να συζητήσουμε τα αγωνιστικά και θα μπω στον πειρασμό να τις κάνω 2-3 ερωτήσεις. Για μπες. Άντε να ξεκινήσουμε από αυτό λοιπόν. Ίγκασον. Ίγκασον κανονικά. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν θα τον ξεκινήσει. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι... ρωτάω. Ναι, okay. Δεν νομίζω ότι είναι το πιο πιθανό σενάριο, γιατί σε όλη την προετοιμασία και στα φιλικά το Γετβάη Σέγκεφελ ήταν το δίδυμο το οποίο έδειχνε να προετοιμάζει ο Ντιέγο Αλόνσο για τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Παναθηναίκου, οπότε νομίζω ότι ο Κροάτης και ο Ολλανδός στόπερ έχουν ένα ξεκάθαρο προβάδισμα. Mm-hmm. Οπότε δεν νομίζω ότι έχει πολλές πιθανότητες να ξεκινήσει αύριο ο Ίγκασον. Μάλιστα. Δεξιά Κότσιρας ή Βαγιανίδης? Με βάση τα όσα έχουμε δει θα έλεγα Βαγιανίδης, αλλά είναι και η Μποταφόγκο στη μέση. Ναι, νομίζω Βαγιανίδης. Mm. Νομίζω okay. Βαγιανίδης. Αριστερά, Κότσιρας ή Μλαντένοβιτς? Πολύ καλή ερώτηση αυτή. 50-50. Ανοιχτό, ναι. Ναι. Κοίταξε να δεις, εγώ αν με ρωτάζε παιδί μου, έτσι όπως έχω στο μυαλό μου το αυριανό παιχνίδι με την Πότεφ, ας πούμε πολύ περισσότερο ξέρεις να περιμένει, να παίζει πιο σφιχτά, να μην... Δεν θεωρώ ότι θα έρθει να παίξει αυτό το παιχνίδι στα ίσια. Όπως πήγε και παίξει τα δύο παιχνίδια με τη Μάριμπορ και ήταν λίγο εικόνα των παιχνιδιών όσα πάνε και όσα έρθουν. 2-1 το πρώτο, 2-2 το δεύτερο και γενικά με πολλές χαμένες ευκαιρίες. Νομίζω ότι θα ταιριάζε περισσότερο ο Μλαντένοβιτς. Έτσι κι αλλιώς έχει ενσωματωθεί εδώ και κοντά 2 εβδομάδες μετά το Euro. Από το Euro μέχρι να ενσωματωθεί στον Παναθηναϊκό πέρασαν μόνο 10 ημέρες. Ξέρεις, δεν είναι να πεις ότι έχει χάσει σημαντικό διάστημα της προετοιμασίας ή ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση. Οπότε ίσως να ήταν προτιμότερο, ξέρεις, εκεί στα αριστερά να ξεκινήσει ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα πράγματα με την μπάλα στα πόδια σε σχέση με τον Κότσιρα. Mm-hmm. Να το δούμε. Τέρμα 50-50 ή αυτό? Τέρμα νομίζω Λοντίγκιν. Λοντίγκιν. Ναι. Ναι. Νομίζω Λοντίγκιν. Στην κορυφή της επίθεσης έχω ένα ερωτηματικό και περιμένω έτσι με αγωνία να δω τι θα κάνει, γιατί okay, όλοι γνωρίζουμε ότι ο Ιωαννίδης είναι εκτός για το αυριανό παιχνίδι. Να δούμε το βράδυ που ο Παναθηναϊκός θα δηλώσει τη λίστα του αν θα συμπεριλάβει τον Ιωαννίδη. Αν γίνει αυτό σημαίνει ότι στον Παναθηναϊκό θεωρούν και πιστεύουν ότι ο Έλληνας επιθετικός θα είναι σε θέση να παίξει έστω και λίγο, ναι, ένα μικρό διάστημα του παιχνιδιού στη Ρεβάνς που είναι την 1η Αυγούστου. Αν είναι εκτός, πάμε να ξαναδούμε τον Ιωαννίδη στα παιχνίδια είτε με τον Άγιαξ είτε με την Βοηβοντίνα. Αν καλώς ο χώρος των πραγμάτων ο Παναθηναϊκός αποκλείσει την Μπότεφ. Οπότε στην κορυφή της επίθεσης και με δεδομένο τον Γερεμέγεφ δεν είχε καλή εικόνα στα φιλικά και πήρε πάρα πολύ χρόνο συμμετοχής. Η αλήθεια είναι ότι δεν έδειξε σε καλή κατάσταση. Okay, όλοι γνωρίζουμε ποια είναι η δεύτερη του σεζόν στον Παναθηναϊκό, ότι η μεγάλη του ικανότητα είναι μέσα στο κουτί, είναι με μια επαφή να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Έξω από αυτό έχει αρκετές αδυναμίες στο να συνεργαστεί και να συνεργαστεί με τους υπόλοιπους παίκτες της ομάδας. Οπότε ξέρεις, άφηρε ένα μικρό παράθυρο, μήπως βλέπαμε το Σπόρα. Το Σπόρα εκεί, ναι. Ναι. Ωραία, ναι, αλλά είχαμε μείνει στο 6. Mm. Αράο. Πάμε. Ναι, ναι, Αράο, Μαξίμοβιτς, νομίζω έχουν ξεκάθαρο προβάδισμα. Θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση okay. να παίξω Βιλένα. Okay, okay. Mm. Αυτό θα ήταν το επόμενο ερώτημα, γιατί. Yeah. Μέχρι τώρα είδαμε και τον Μαξίμοβιτς να τον χρησιμοποιεί αποκλειστικά στο 6. Mm-hmm. Θέλω να πω, ούτε με τη Μακάμπι Νετάνια δεν τους δοκίμασε έστω 10-15 λεπτά να συνυπάρξουν στον αγωνιστικό χώρο ο ένας ως 6 και ο άλλος ως 8. Mm-hmm. Βεβαίως ξέρουμε ότι ο Μαξίμοβιτς μπορεί να ήταν να παίξει 8, το έχουμε δει στην καριέρα του, εδώ παίζει και ακραίο σκάφ. Πέρυσι πολλά μας τη Χετάφε. Αλλά θέλω να πω με τον Ντιέγκο Αλόνσο δεν το είχαμε δει ποτέ αυτό και το είχαμε μια απορία. Mm-hmm. Αν εκτιμά ότι χωρούν στην ίδια εντεκάδα ή. Σημαίνει ότι θα παίζει ο ένας ή ο άλλος. Αυτό νομίζω ξεκάθαρα θα το δούμε αύριο το βράδυ. Mm. Δηλαδή πραγματικά θα γίνει ξεκάθαρο γιατί και οι δύο είναι μια χαρά, δεν έχουν κάτι, είναι σε πολύ καλή κατάσταση και ο Μαξίμοβιτς από το Euro έχει γυρίσει μια χαρά και ο Αράο δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Εντάξει, okay, στο δικό μου το μυαλό και με αυτά που έχουμε δει, βασικά από αυτά που δεν έχουμε δει από το Βιλένα, δεν είναι για να ξεκινάει στο αυριανό παιχνίδι. Αλλά, okay. Νομίζω ότι το πιο έτσι. Πώς να το πω, το φαβορί, το δίδυμο φαβορί είναι το Αράο Μαξίμοβιτς. Okay. Αυτό δεν το λες με βάση κάποια δοκιμή? Δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του. Mm. Ο κύριος Αλόνσο okay. για αυτό το παιχνίδι, εντάξει σήμερα δεν πρόκειται να το κάνει. Yeah. Απλά εγώ εδώ να κάνω μια πολύ μικρή παρένθεση πριν πω και για τους τρεις μπροστά ότι σήμερα υπάρχει συνέντευξη τύπου, έτσι, 6 παρατέταρτο του Ντιέγκο Αλόνσο και 6.30 είναι η τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού, εντάξει, την οποία σπάνια ανοίγουν τα χαρτιά τους οι προπονητές μια μέρα πριν τα παιχνίδια, σε αυτές τις προπονήσεις που είναι περισσότερο ένα χαλάρωμα. Οι πιο σίγουροι νομίζω είναι οι τρεις πίσω από τον επιθετικό πάντως. Σωστά. Έτσι. Μπακασέτα στο 10, σωστά. Μαντσίνι και... Και Τζούρις. Τζούρις, στα αριστερά. Αυτή. Είναι.
αυτή μου φαίνεται είναι η πιο σίγουρη από όλους. Ναι. Οι τρεις πίσω από τον επιθετικό. Ωραία, ωραία. Πάμε τώρα, θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε αν θα δείξει κάτι σήμερα, αν θα δοκιμάσει κάτι σήμερα, ενώ όχι μπροστά στο κομμάτι που θα παρακολουθήσετε οι ρεπόρτερ το κομμάτι της προπόνησης, αλλά μετά, με κλειστές πόρτες. Για πάμε στα μεταγραφικά. Κοίταξε να δεις, εκεί εχθές υπήρξε μια επικοινωνική κίνηση του Παναθηναϊκού να διαψεύσει κάθε όνομα το οποίο είχε γραφτεί και μέχρι χθες το απόγευμα. Mm-hmm. Έτσι, από τη μία υπάρχει αυτό, ξέρεις, ένα φρένο που προσπάθησε να βάλει ο Παναθηναϊκός επικοινωνικά, από την άλλη όμως υπάρχει και ένα γκάζι το οποίο είναι υποχρεωμένος να πατήσει και νομίζω το έχει πατήσει, αλλά αυτό το πράγμα και σήμερα δεν έχει μετουσιωθεί σε αποτέλεσμα και έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές και θα ξαναπώ και σήμερα ότι όταν υπάρχει ένας στόχος μέχρι τις 15 Ιουλίου ο Παναθηναϊκός να έχει πάρει τουλάχιστον έναν εξτρέμ και έναν αριστερό μπακ, εγώ το εντοπίζω κυρίως την αστοχία στο θέμα του εξτρέμ, γιατί αριστερό μπακ ο Παναθηναϊκός έχει και τον Μλαντένοβιτς, έχει και τον Κότσερα που μπορεί να παίξει εκεί, αλλά οκ, προφανώς το ιδανικό θα ήταν να έχει πάρει και έναν αριστερό μπακ. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα, ας το πούμε, deadline μέχρι 15 του μήνα, όσο φτάσει 24 και ακόμα ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάρει παίχτη, υπάρχει ξεκάθαρη αστοχία στο μεταγραφικό σχεδιασμό, έστω και αν ακόμα ο Παναθηναϊκός χτυπάει πάρα πολύ ψηλά και αυτό, ας πούμε, θα μπορούσε να αποτελεί μια εντός ή εκτός εισαγωγικών δικαιολογία. Αλλά θα έπρεπε, έτσι, τουλάχιστον ένα ακρόμηση επιθετικό να τον έχει πάρει ο Παναθηναϊκός. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ονόματα διάφορα, έτσι, με τελευταίο το όνομα του Τετέ, το 25χρονο βραζιλιάνο εξτρέμ της Γαλατασαράι, χθες ανέφεραν στην Τουρκία και αργά χθες το βράδυ ότι ο Παναθηναϊκός είναι κοντά στον δανεισμό του. Από την άλλη υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα στη Βραζιλία τα οποία τον θέλουν να είναι κοντά στην Ατλέτικο Παραναένσε. Θεωρητικά πάντα φαντάζει ως μια εξαιρετική περίπτωση, έτσι. Ένας ποδοσφαιριστής με χρηματιστηριακή αξία στα 10 εκατομμύρια ευρώ που πέρσι έπαιξε 45 μάτς με τη Γαλατά, είχε 3 γκολ 6 ασίστ, είχε παίξει με τη Λιόν. Τα πιο καλά του παιχνίδια, τις πιο καλές του σεζόν τις έκανε με τη Σαχτάρ. Ένας παίκτης ο οποίος έχει προφανώς το πακέτο που θέλονται ο Αλόνσο και ταχύτητα και ένα 41 και γκολ και δημιουργία. Και είναι 24 στα 25 νομίζω. Η Σαχτάρ, η οποία τον είχε πάρει 15 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά. Πολύ σωστά. 15 εκατομμύρια ευρώ από την Γκρέμιο. Ναι, ένας παίκτης που τον θυμάμαι πολύ καλά από το πέρασμά του από τη Λέστερ ως δανεικός. Η αλήθεια είναι πολλοί θα σταθούν στην περσινή σεζόν του στη Γαλατά. Που δεν ήταν πολύ γεμάτη. Εδώ θα πω ότι η Γαλατά πέρυσι είχε εξτρέμ, για να συνοηθούμε, το Ζήγες της Τσέλσι, τον Ζαχά, παίχτη που ήθελε όλη η Premier League και τελικά προτίμησε τη Γαλατά Σαράι και τα πολλά λεφτά για να πάει εκεί από την Crystal Palace, και τον Ακτούρκογλου ως έναν από τους αναπληρωματικούς. Το λέω για να καταλάβει κανείς την ποιότητα του ρόστερ της Γαλατά την περσινή σεζόν και γιατί δεν ήταν μονίμως βασικός ο Τετέ. Όχι, πάντως γενικά και θεωρητικά είναι, έτσι, και εκείνα που θα τέριαζαν σε αυτό που θέλει ο Αλόνσο για τις θέσεις των μεσοεπιθετικών, θα δούμε τι μπορεί να γίνει μέσα στις επόμενες ώρες. Έτσι, υπάρχει και το όνομα του Φακούντο Πελίστρη, του Ρουγουανού Εξτρέμ. Και εκεί υπήρχαν χθες δημοσιεύματα στο εξωτερικό ότι ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, πλησιάζει σε αυτή τη... Σε αυτή την περίπτωση, χθες αργά το βράδυ από την Ολλανδία προέκυψε το όνομα του Ίνταλ, ή Βίνταλ, ή όπως θέλει ο καθένας μπορεί να τον πει, τον αριστερό μπακ που ανήκει στον Άγιαξ και πέρσι αγωνίστηκε δανεικός στην Αντβέρπ. Έτσι, και αυτός καλή ηλικία, 23-24 χρονών. Αλλά το μόνο που έχει υποθεί από τον Παναθηναϊκό σε σχέση με όλα τα μεταγραφικά είναι αυτή η χθεσινή διάψευση ότι κανένα από τα ονόματα που ισχύει δεν έχουν απασχολήσει τον Παναθηναϊκό τις τελευταίες ημέρες. Είχαμε μείνει στις μεταγραφές, είχες πει για Τετέ, είχες πει για... Πελίστρη. Για Πελίστρη, μπράβο, ναι. Για το αριστερό μπακ. Τον Βίνταλ, τον Άγιαξ. Το Άγιαξ, εντάξει, χθες έκλεισε και οριστικά και αμετάκλητα για όλες τις ελληνικές ομάδες και για τον Παναθηναϊκό επίπεδο του Γιαννούλη. Που ανακοινώθηκε από την Augsburg. Πραγματικά ο Παναθηναϊκός είχε φτάσει πολύ κοντά στο να τον πάρει. Είναι μια πραγματικότητα αυτή, την οποία μπορώ να πω τώρα που έχει τελειώσει το θέμα, αλλά πραγματικά ο δισταγμός του ποδοσφαιριστή και η, ξέρεις, και η επιθυμία του να μην επιστρέψει στην Ελλάδα έπαιξαν πραγματικά... Το εννοούσε χώρο. Όταν το έλεγε, δεν ήταν τρίκ διαπραγματευτικό. Και επίσης μπορούμε να πούμε ότι στην Augsburg πήγε με λιγότερα χρήματα από όσο θα έπαιρνε είτε στον Παναθηναϊκό είτε στην ΑΕΚ. Πολύ σωστά. Δείγμα του ότι όντως ο Γιαννούλης ήθελε να συνεχίσει το εξωτερικό και όχι στην Ελλάδα. Δεν ήταν οικονομικά τα κίνητρα, ίσα ίσα, που τον έκαναν να επιλέξει την Bundesliga.
Μα τα λεφτά που δίνονται είναι λεφτά που συνήθως οι ελληνικές ομάδες δίνουν για εξτρέμ, όχι για αριστερό μπακ. Mm-hmm. Μπορεί να λέω ότι το παιδί δεν τα άξιζε ή όταν θέλεις να φέρεις έναν 28χρονο, 29χρονο Έλληνα μπακ από την Championship ή από την Premier League πίσω στην Ελλάδα, θα πρέπει να τον δελεάσεις και με κάποιον τρόπο. Όπως είπες και εσύ πάρα πολύ σωστά, το οικονομικό δεν ήταν αυτό που έπαιξε ρόλο στο κεφάλι του. Ήθελε το παιδί να παραμείνει στο εξωτερικό, να έχει υγεία και πραγματικά να τα πάει περίφημα. Αυτά. Ωραία. Εντάξει κύριε. Καλή συνέχεια. Ναι. Μα ρωτάει κάποιος για εισιτήρια, έχουν ανακοινωθεί, έχουν βγει, είναι όλο κομπλέτ. Δεν είναι, μπαίνεις και αγοράζεις. Ναι, απλά να προσέξουν όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Εντάξει, όσοι πήγαν στα φιλικά έχουν μια εικόνα. Όλη αυτή την ιστορία με τον Γκοβ και με την. Ναι, πρέπει να το κατεβάσεις εκεί. Πολύ σημαντικό.